όσο σε πάλεψα. Συζητείτε πάρα πολύ απουσία του Νότη Σφακιανάκη και εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχετε συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν. Θέλω να μου πείτε εσείς αν έχετε μιλήσει μαζί του πρόσφατα και αν γνωρίζετε τι θα κάνει. Στον κόσμο λείπει, στους συναδέλφους του λείπει. Βεβαίως. Βεβαίως μας λείπει. Τον αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Εγώ έχω δουλέψει 2 φορές μαζί του. Άψογος συνάδελφος, άψογος επαγγελματίας. Τα τραγουδάω τα τραγούδια του με μεγάλη χαρά. Και πραγματικά λείπει. Είναι τεράστιος τραγουδιστής ο Νότης. Μακάρι, μακάρι να του έρθει θεία φώτιση και να αποφασίσει να ξανατιμήσει τον κόσμο και τους συναδέλφους του με την παρουσία του. Αισθάνομαι, ευχαριστούμε πολύ για την Γκέτη Γαρμπή και τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου για την επιτυχία. Αισθάνομαι ότι όλοι οι τραγουδιστές θέλουν να επιστρέψει ο Νότης. Ειδικά και όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του, γιατί και η Κέτη έχει κάνει συνεργασία και έχουν πάει και πάρα πολύ καλά στο παρελθόν. Και επειδή είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος είναι πολύ καλός συνάδελφος, σίγουρα θα θέλουν να γυρίσει και για τους ίδιους για να έχουν μια καλή συνεργασία. Αλλά ο κόσμος, εγώ από χθες, έχω δει ότι πραγματικά ζητά την επιστροφή του. Και μας στέλνει μηνύματα και λέει πότε θα γυρίσει. Ναι, αλλά έχει αρχίσει νομίζω η καρδιά λίγο αναπληκτικό. Ποιο? Όλο αυτό ως το πράγμα. Ως ερώτηση, ως κάτι που πλανάτε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τους δικούς του λόγους που απέχει. Νομίζω ότι όλο αυτό το γύρω-γύρω θα, που υπάρχει ενδιαφέρον, εγώ δεν αναιρώ το ενδιαφέρον, φυσικά και υπάρχει. Mm-hmm. Γιώργο μου, θα πω την άποψή μου. Τι είναι αυτό τώρα? Έλα καλή, λέγε. Όχι, δεν μπορώ να έχω και υποβολέα. Θέλω να πω ότι είναι κάπως ενοχλητικό, γιατί μπορεί αυτός ο άνθρωπος ούτε αυτό το πράγμα να θέλει να το βλέπει. Κοίταξε, να το ακούει. Καταλαβαίνω αυτό έχει. Που λες από την άλλη πλευρά, θα σου πω ότι αισθάνομαι εγώ. Επειδή το είπα και χτες και σύμφωνα με το δικό μου περσινό ρεπορτάζ, θα μου πεις είναι κάτι που τη μια μέρα αλλάζει, ένας άνθρωπος αποφασίζει να επιστρέψει, μετά κάτι συμβαίνει στη ζωή του και λέει δεν θα το κάνω ή δεν θέλει εν πάση περιπτώσει. Είναι στην, αύριο μπορεί να θέλει. Αύριο μπορεί να θέλει και να πει επιστρέφω. Λοιπόν, επειδή έχει γίνει αυτή η κουβέντα και επειδή είναι ένας από τους πολύ μεγάλους καλλιτέχνες που έχουν μείνει στο καλλιτεχνικό στερέωμα και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλά χρόνια να εμφανιστεί. Και να κυκλοφορήσει και δισκογραφία επίσης. Και παρά το γεγονός ότι λείπει, έχει πλήρη απουσία και σιωπή. Σαν να έχει τραγουδήσει από πέρυσι. Ο κόσμος τον περιμένει και περιμένει τη στιγμή που θα επιστρέψει. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον. Όλοι γνωρίζουμε και έχουμε κάνει ρεπορτάζ και έχουμε πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να μοιραστούμε με τον κόσμο. Δεν θα μπούμε ποτέ σε προσωπικά δεδομένα. Εγώ αυτό είπα, που είπα και χθες, είναι ότι οι δικές μου πληροφορίες και το δικό μου ρεπορτάζ από ανθρώπους που είναι στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας και από ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί, ήταν στο κοντινό του περιβάλλον, έλεγαν ότι προετοιμαζόταν για να επιστρέψει. Το ακούγαμε από πέρυσι, αν θυμάστε. Αλλά θεωρητικά υπήρχε μια κουβέντα για να επιστρέψει φέτος τον Οκτώβριο. Τα τραγούδια του είναι πολύ μεγάλα. Τεράστια. Η φωνή του και η δισκογραφία του είναι απλησίαστη, δεν το συζητάμε. Αλλά να θυμηθούμε και λίγο τα τελευταία χρόνια της μουσικής του παρουσίας, πώς οδηγήθηκε προς την αποχώρηση. Με αντιδράσεις, με δηλώσεις. Δεν οδηγήθηκε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν στρογγύλεψε ποτέ το λόγο του. Ό,τι ήθελε να πει και επί σκηνής, αλλά και στις συνεντεύξεις του, το έλεγε, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των λεγόμενων του. Μπορεί οι αντιδράσεις να ήταν πολλές. Οδήγησε σε μια πολύ σημαντική κάμψη, παιδιά. Το θυμάμαι και με τη Δέσποινα Βανδύ, θυμάστε, την οδήγησε να αποχωρήσει από το σχήμα. Δηλαδή, αυτά είναι υπαρκτά. Ο άνθρωπος έχει το θάρρος γνώμης του, το ίδιο θα έχει αν επιστρέψει. Δεν αλλάζει κάτι. Αυτό είναι το προσωπικό κομμάτι και η άποψη του καλλιτέχνη. Αλλά η καλλιτεχνική του αξία είναι αδιαφυσβήτη. Δεν θεωρώ ότι ο Νότης αποχώρησε γιατί αντέδρασε ο κόσμος απόψε. Όχι, αλλά νομίζω ότι. Παιδιά, υπάρχει... Τα μαγαζιά στο τέλος δεν γεννήθανε, δεν πήγαινε ο κόσμος. Υπάρχει αυτό μια μερίδα ανθρώπων που πολλές φορές πατάει πάνω σε αυτό και σου λέει ότι εντάξει και να επιστρέψει. Εγώ δεν θέλω να πάω να δω έναν άνθρωπο που βγάζει σημαίες πάνω στη σκηνή. Τα τελευταία χρόνια ενώ. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πάει και να το έκανε στα μαγαζιά που τραγουδούσε. Ότι απλά δεν το έλεγε συνεντεύξεις. Φυσικά είναι τεράστιο το καλλιτεχνικό τεκτόπισμα, έτσι. Απλά υπάρχει και κόσμος που το πατάει πάνω σε αυτό και λέει ότι εγώ δεν θέλω. Εντάξει, και ο καθένας εκεί που θα δώσει τα λεφτά του και εκεί που θα πάει να διασκεδάσει, εκείνος ξέρει και εκείνος αποφασίζει. Πάμε να δούμε ένα βίντεο το οποίο ετοιμάσαμε και μέσα σε αυτό μιλούν κάτοικοι του από την ΚΟ, φίλοι και γείτονες από το νησί του και από το χωριό του, αλλά και άνθρωποι του καλλιτεχνικού στερεώματος οι οποίοι έχουν δουλέψει και έχουν συνεργαστεί μαζί με τον Νότη Σφακιανάκη. Έβαλε ένα τέλος να του αρμόζει πριν από περίπου μια δεκαετία. Τόσα χρόνια έχει να ανέβει στην πίστα ο άρχοντας της νύχτας,
ο άνθρωπος που το κοινό λάτρεψε. Τραγούδαγα στην οικοδομή που έσκαβα όταν ήμουν ηλεκτρολόγος με τον Καπρό. Μου έσκαβα λούκια για να περάσουμε στις ολυνώσεις και εγώ τραγούδαγα. Αυτά που τραγουδάω και τώρα. Του Αγγελόπουλου, τα τραγούδια του Γιονυσίου, του Καζαντζή. Και φίλοι μου ακούγανε, μου το λέγανε. Αλλά ποτέ δεν το έγραψα του τύπου να γίνω τραγουδιστής. Ο Νότης φαίνεται πως έχει αποφασίσει να σβήσει τα φώτα της ράμπας και να ξεκουραστεί. Μάλιστα, οι δικοί του άνθρωποι σέβονται την απόφασή του. Ο θείος μου, τελευταία φορά που ήμασταν μαζί, μου είπε: Ανιψία μου, έχω κοινωνικό προβληματισμό. Είχε πει κάποτε ότι πριν κλείσουν τα φώτα θα έχω αποχωρήσει. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Πριν κλείσουν τα φώτα, αποχώρησε. Είναι όμως μια επιλογή δική του, μια επιλογή ξεκούρασης, αφοσίωσης στα δικά του θέματα. Στην υγεία του είναι πάρα πολύ καλά. Με την οικογένειά του είναι. Έχει αποφασίσει να τραβήξει μια άλλη γραμμή προς το παρόν. Το τι θα φέρει το αύριο και το μέλλον το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Οι άνθρωποι που τον ξέρουν καλά ξέρουν πως μόνο όταν εκείνος θέλει να ανάψει ξανά τα φώτα της δημόσιας ζωής του, θα φορέσει το καλό κοστούμι του, θα ανοίξει το μικροφωνό του και θα ξαναυποκληθεί στο κοινό. Μιλάω με τον παραγωγό του, μιλάω και με το περιβάλλον και στέλνουμε τραγούδια, είμαστε σε μια τέτοια επαφή. Αλλά δεν μπορούμε να εκβιάσουμε καταστάσεις, δεν μπορούμε να πιέσουμε, δεν θέλουμε να αγχώσουμε καθένα. Ο καθένας έρχεται τη στιγμή του που νιώθει όταν θέλει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Και ένας καλλιτέχνης με 30-35 χρόνια πορεία και καριέρα που έχει συντρίψει όλα τα ρεκόρ, δεν θα του πω εγώ τι θα κάνει. Είναι δική του επιλογή. Είσαι καλά, στην υγεία σου. Καλά, αλλά άϊπνος. Άϊπνος γιατί δεν επιτρέπεται. Γιατί είμαι με το πρόβλημα της αϊπνίας. Θυμάμαι περίεργες ώρες, καθόλου για δύο μέρες. Το μυαλό βρίσκεται σε υπερδιέγερση, διότι του καλλιτέχνη και ρε είναι μονίμως οικομένες, με συνέπεια αυτό που συμβαίνει τριγύρω σου. Να το εισπράττεις, να το επεξεργάζεσαι και το μυαλό βρίσκεται μονίμως σε επεξεργασία. Μάλιστα. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω καμένα. Η ζωή του πια έχει αλλάξει και εκείνος έχει αποφασίσει να μην μοιράζεται τίποτα με τους θαυμαστές του. Η σιωπή είναι η δική του λύτρωση, η δική του κατάσταση. Όταν θα αποφασίσει και αν θα αποφασίσει να ξαναγυρίσει, θα το ανακοινώσει ο ίδιος. Όποιος και να λέει οτιδήποτε, είναι λόγια του αέρα. Νομίζω ότι είναι παραπληροφόρηση. Μας είχε αναφέρει και στους δικούς του ανθρώπους και δημόσια ότι θα ήθελε να αποχωρήσει το απόγειο της καριέρας του, την ώρα που θα είναι ψηλά. Δεν θα ήθελε να φθαρεί στο χώρο αυτό και να φύγει έχοντας χαμηλά το κεφάλι. Γιατί ξανασχολείστε? Αφήστε τον άνθρωπο. Αφήστε τον άνθρωπο. Δεν είναι. Τι θέλει ο καθένας είναι αυτό που θέλει. Τον ρωτάτε τον άλλο άμα θέλει. Και τι θέλει? Να τιμάμε τους καλλιτέχνες πριν πεθάνουν σε αυτή τη χώρα. Τον Νότι τον αγαπά πάρα πολύ και θα του έλεγα μέσα από την κάμερά σας. Νότι, έλα. Έλα. Τα καλοκαίρια το βρίσκουν στην ΚΟ. Το χωριό Πελεζίκι είναι το ησυχαστήριό του. Εκεί ο ίδιος απολαμβάνει μοναχικούς περιπάτους και απολαμβάνει την παρέα των παιδικών του χρόνων. Καλοκαίρι έρχεται για διακοπές σε μια αγορά, αλλά εντάξει, σπάνια τον βλέπουν. Κάποιοι άλλοι τον βλέπουν τώρα. Τα καλοκαίρια συνήθως έρχεται και κάνει κάποια μπάνια, έρχεται για λίγο εδώ. Έτσι πω από άλλη κομματάρα. Λοιπόν, δεν τελειώνουν τα τραγούδια, παιδιά. Ένας μύθος ο Νότης Φικανάκης. Και αυτό το μύθο, τον καλλιτεχνικό μύθο από τη μία, αλλά και τον ανθρώπινο μύθο από την άλλη, τον επιβεβαιώνει και με την περπατησιά του στη ζωή. Θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που ακόμα και τα προηγούμενα χρόνια, όταν εμφανιζόταν στις πίστες, δεν ξέραμε πολλά για τον ίδιο. Δεν εξέθετε την προσωπική του ζωή. Δεν ήταν πολύ φωτογραφισμένο. Δεν ήταν lifestyle συνεντεύξεις. Και όποτε αποφάσισε να βγει σπανίως, ήθελε να βγει για να μιλήσει για τις κοινωνικές του ανησυχίες. Αυτό που λένε είναι αλήθεια. Τις εξέφραζε και στην πίστα με τις τοποθετήσεις του, τις πατριωτικές, που από ένα σημείο και έπειτα άρχισαν να παρερμηνεύονται. Εγώ θυμάμαι
Γιατί ήταν από τους πιο αγαπημένους που πήγαινα στα μαγαζιά. Τον έχω δει πάρα πολλές φορές. Πάνω από 100 φορές στα μαγαζιά και θυμάμαι τις εμφανίσεις του στα τελευταία χρόνια στην Πειραιώς. Που οι εμφανίσεις που πρωτοξεκίνησαν να έχουν. Να μιλάει ο καλλιτέχνης πάνω από το μικρόφωνο. Να μιλάει πολλή ώρα. Δηλαδή θίγοντας πάντα θέματα τα οποία εγώ 9 στα 10 συμφωνούσα. Ναι, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, καμιά φορά και τα μπουζούκια το μέρος να ακούσεις αυτή την ανάλυση. Μπράβο. Από εκεί και πέρα λίγο άρχισε, ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους. Κανείς δεν μπορεί να του πάρει το ότι έχει τη γνώμη. Μπορεί να το έχουν προσάψει ότι κάποια πράγματα που λέει μπορεί να ήταν από τη σφαίρα του μημαθούς ή της γραφικότητας. Ναι, αλλά έχει την άποψη. Απαντούσε σε άλλες 5 συνεντεύξεις αυτά που είπε την πρώτη φορά. Και υπήρχε κουβέντα άπειρη. Εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι στην απουσία του έχουν γίνει πολλές καριέρες. Α, δηλαδή, λείπει. Κοίταξε να δεις. Έχουμε δει πολλά νέα παιδιά που και φωνητικά ποιος αρκετά δηλαδή του μοιάζουν. Υπάρχει. Πώς μοιάζει και λέει στον Νότι. Κοίτα, ο πρώτος που κατηγορήθηκε ότι πάταγε πάνω στον Νότι ήταν ο Παντελής Παντελίδης, τον οποίο είχε στην οντισιόν κάπως. Υπήρχε ένας μύθος ότι τον είχε απορρίψει στους Φακιανάκης κτλ. Βέβαια, έκανε αυτόφο την καριέρα ο Παντελής. Άλλο, ναι. Αλλά οι δύο κάποιος μεγαλύτεροι, από τη στιγμή που δεν είναι ο Μητροπάνος, οι δύο μεγαλύτεροι λαϊκοί τραγουδιστές που έμειναν, που δεν είναι ενεργοί, είναι εκεί ο Νότι Φακιανάκης και ο Πασκάλης Τερζής. Η λήψη αυτών των δύο τεράστιων λαϊκών τραγουδιστών έχουν βγει άλλοι, οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν στα παπούτσια. Δεν είναι πάντα νεότεροι αντικαταστάτε των μεγαλύτερων. Όχι, λέω για. Απλά είναι η φυσική εξέλιξη της ζωής. Σε όλες τις ζωές, σε όλα τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε με πολύ αγάπη. Είναι δική του απόφαση και εκείνος θα αποφασίσει πότε θα επιστρέψει. Και να μιλήσει, γιατί δεν μιλάει καθόλου. Είναι δηλαδή. Φαντάζεσαι τον άνθρωπο που θα εξασφαλίσει την πρώτη συνέντευξη του τώρα. Η αποχή. Ναι, σε μένα δεν νομίζω, αλλά φυσικά θα ήθελα. Η αποχή βέβαια μεγαλώνει και το μύθο του και τον ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο. Και αυτό που είπε ο κύριος Γούναρης, ξέρει πάρα πολύ καλά. Αυτό που είπε είναι πολύ αλήθεια. Ό,τι ακούγεται είναι λίγο. Είναι σαν και αυτό που λέμε για την Ελένη Μενεγάκη. Κανείς δεν ξέρει, μόνο η ίδια. Ναι. Μόνο ό,τι ξέρει. Και αυτό συμβαίνει σε πολύ συγκεκριμένους και λίγους ανθρώπους σπανίως, γιατί και ο ίδιος έχει επιλέξει το στενό του φιλικό περιβάλλον. Τρεις άνθρωποι. Μια φορά που ακούμε κανένα ρεπορτάζ, το στενό φιλικό περιβάλλον, το πραγματικά στενό φιλικό περιβάλλον δεν μιλάει ποτέ. Άρα λοιπόν γι' αυτό και δεν θα ξέρουμε και ποια είναι η ημερομηνία επιστροφή. Και κλείνω με αυτό. Πρόπερση βγαίνει ένα ρεπορτάζ σε πάρα πολλές εκπομπές. Δεν θυμάμαι που, δεν το λέω έτσι με κακία. Που έβγαζαν ανθρώπους που εγώ που ξέρω, δεν ήξερε κανείς. Η αλήθεια είναι ότι τελικά δεν ήξερε κανείς.